Γεια σας, είμαι η Παναγιώτα Χρήστου και ήρθα εδώ να μαγειρέψω με τη Χρύσο Λέφου αθούς γεμιστούς με το σιλάρι. Παναγιώτα, καλώς ήρθατε στις χρυσές συνταγές. Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που είστε εδώ μαζί μας. Το λοιπόν, ότι θα φτιάξουμε πολύ ωραία συνταγή. Γεια σας φίλοι μου, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις συνταγές μας. Το λοιπόν, θα φτιάξουμε αθούς γεμιστούς με τυριά και μετά θα τηγανίσουμε μέσα σε χυλό. Θα τους βουτήσουμε μέσα σε χυλό. Το σιλάρι που είπες πριν. Το σιλάρι. Μπράβο, μια χαρά. Θες να πάμε να δούμε τη συνταγή για να ξεκινήσουμε. Να τη δούμε. Άντε, φύγαμε, πάμε να δούμε τη συνταγή. Θα χρειαστούμε 20 αθή κολοκυθιάς, ένα χαλούμι τριμμένο, μισό κιλό φρέσκια αναρίν ανάλατη, 2 ασπράδια αυγού, 2 κουταλιές πινόλια, τα κουκουνάρια δηλαδή, μια κουταλιά ρίγανη. Για το χυλό θα χρειαστούμε 1,5 φλιντζάνι αλεύρι, 1,5 φλιντζάνι μπύρα και μια μπρέζα αναλάτη. Τόσο απλά και τόσο νόστιμα τούτη συνταγή. Το λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Παναγιώτα μου. Αρχίζουμε με το να τρίψουμε το χαλούμι. Θέλεις καμιά βοήθεια από μένα? Είναι εντάξει προς το παρόν. Okay. Στη χοντρή μεριά του τρίφτη. Στη χοντρή μεριά, ναι. Εντάξει. Η αθή είναι καθαρισμένη, θέλεις να σου καθαρίσω? Είναι καθαρισμένη η μισή. Εντάξει. Η άλλη μισή φέρες μπουκέτο. Φέρα σου αθοδέσμη. Μάνα μου ρε, βάλετε τα ωραία αθοδέσμη, να. Έτσι. Oh. Ο τρόπος που τους καθαρίζουμε τους αθούς, να πιάσω έναν πολύ ανοιχτό, αφαιρούμε το στίμο από μέσα, ναι. Όχι, αφαιρούμε τα πράσινα έξω. Ναι. Και το, το που μέσα κλονάκι. Εσύ. Αφήνουμε το από μέσα. Αφήνεις το από μέσα, εγώ αφαιρώ το. Αφήνεις το. Εντάξει. Είσαι από τη Βαβατσινιά, Παναγιώτα μου. Ναι. Πέ μου λίγο για τη Βαβατσινιά, για το χωριό, για τη ζωή στο χωριό. Έχετε μια ταβέρνα πάνω. Ναι. Ασχολείσαι στην ταβέρνα. Καταρχάς, τέλειωσες σεφ. Τέλειωσα σεφ, ναι. Μπράβο. Τέλειωσα το 2012. Έκανα 2 χρόνια πρακτική σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό. Όπου και με αποφάσισα ότι δεν μπορώ να μείνω στην πόλη και θέλω να πάω πίσω στο χωριό. Ωραία. Και ξέρω ότι είσαι και καλή πρόταση για να μείνεις στην πόλη. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, ήθελες να επιστρέψεις πίσω στο χωριό. Μπράβο. Ναι, ναι. Πήγα πίσω στο χωριό. Είμαι μαζί με τους γονιούς μου στην ταβέρνα. Μπράβο. Δουλεύουμε όλοι για μένα. Ασχολείσαι με παραδοσιακές συνταγές, έτσι. Ναι, παραδοσιακή, καθαρά κυπριακή κουζίνα. Ναι. Πέ μου λίες συνταγές που φτιάχνετε. Κάνουμε γλεύτικο, ταβά λευκαρίτικο, κουπέπια. Είναι οι σούβλες μας, κυπριακά φαγιά. Ναι, ναι. Μετά που να τρίψουμε το χαλούι μας, γιώνουμε την αναρή. Έτσι θρηματίζουμε την αναρή για να μπορέσουμε να μετά να το βάλουμε στο μείγμα μας. Τους αθούς φτιάχνεις τους και διαφορετικά. Κάνουμε το τσεκεμιστούς όπως τα κουπέπια. Όπως τα κουπέπια, βάλει τσεκιμά μέσα. Τσεκιμά, ναι. Ή να τους σοτάρουμε και να τους κάνουμε με τα αυγά και την ντομάτα. Α, ωραία. Αν είχαμε λίγη ντομάτα τώρα, θα είχαμε να τα κάνουμε γιατί αυγά έχουμε, αλλά... Και το μυστικό για να μείνουν ανοιχτοί είναι να τα βάλετε το ένα μέσα στον άλλο. Ναι. Και πρέπει κανονικά να τους κάνεις πρωί τους αθούς. Να τους κόψεις τους... πρωί, ναι. Ναι, που μην ήσκουν ανοιχτοί. Για να μπορείς μετά να τους γεμίσεις. Δεν είναι το μυστικό. Ωραία. Μετά, μετά να βάλουμε τα αυγά μας. Ναι. Μόνο το ασπράδι. Ναι. Γιατί επιλέγεις μόνο το ασπράδι? Θέλεις να... Απλά επειδή θέλεις να το δέσεις, σε χρειάζεται απλά κάτι άλλο. Απλά μόνο για να δέσει, ναι. Ναι. Εντάξει. Εγώ βάλω ολόκληρο το αυγό, γι' αυτό που σου λέω. Όταν μάθαμε και κάτι, μπορείς να βάλεις και μόνο το ασπράδι. Τέλεια. Άρα βάλαμε ένα χαλούμι τριμμένο, μισό κιλό φρέσκια αναρίνα λάδατη, 2 ασπράδια αυγού. Και επιλέγεις να βάλεις και κουκουνάρια μέσα, ναι. Βάλω... Και ρίγανη. Ρίγανη. Μια κουταλιά έτσι ρίγανη. Και του χωριού φαντάζομαι να μυρίζει, μουσκομυρίζει. Ναι. Κουκουνάρια. Τα κουκουνάρια. Θέλεις την τραγανότητα που έχουν τα κουκουνάρια. Ναι. Τέλεια.
λίγο αλάτι για την αλμυρό και το χαλούμι. Ναι. Και η γέμιση μας είναι έτοιμη. Τέλεια. Ανακατεύουμε καλά να. Να λίγο σφιχτό το μείγμα. Ναι. Για ούτε να πολλά χαμνό, ούτε πολλά σφιχτό. Ναι, σωστό. Για να μπαίνει μέσα στον αθόν εύκολα. Ναι. Ήσουν που μικρή μες στην κουζίνα, ναι, βοήθας τους γονιούς σου που μικρή, πριν να σπουδάσεις δηλαδή. Που δύο χρονών που ασχολούμαστε με την ταβέρνα. Οπότε μεγάλωσες μες στις παραδοσιακές μυρωδιές. Και που πάντα αρέσει και μου και ήμουν και είμαι μαζί τους. Ναι. Α, δεν κάνω λάθος, είναι ο αδερφός σου ο μαγειράς. Ναι, πάει τώρα ξενοδοχειακή. Α. Άρα είναι οικογενειακό, μια χαρά. Ναι. Τώρα να κάνουμε το χυλό μας. Για το χυλό να χρειαστούμε 1,5 φλιντζάνι αλεύρι και 1,5 φλιντζάνι μπύρα και λίγο αλάτι. Ό,τι χρειαστείς, λες μου, εγώ καθαρίζω τους αθούς δαμή. Βρα από σκόλιο. Μια χαρά. Και έτσι ανακατεύουμε για να διαλυθεί η μπύρα. Βασικά θέλουμε ένα χυλό ούτε πολλά σφιχτό, αλλά ούτε και πολλά χαμνό. Ναι. Τώρα μου να βάλουμε μέσα τους αθούς να κρατά πάνω στον αθό. Να μείνεις και για να μην χάνεται με τότε κανείς. Ναι. Να σου πω ότι που το χωριό μου, τη Βαβατσινιά, ξέρω ότι η γυναίκα του κοινοτάρχη. Είμαστε συμμαθήτρες με τη Στέλλα, οπότε μου να πάρεις να της δώσεις πολλά χαιρετίσματα και την αγάπη μου. Καλό να της δώσεις. Χαθήκαμε λίγο με τα χρόνια, αλλά πάντα την έχω μέσα στην καρδιά μου. Ξέρεις, με τους ανθρώπους που μεγαλώνεις στο σχολείο, πάντα νοσταλγείς, ρε παιδί μου, τα χρόνια και πάντα έχεις τους μέσα στην καρδιά σου. Εμείς οπότε συναντηθούμε, θέλω να τους πω όλα τα νέα μου, όλα δηλαδή. Με το που να τους δεις, ναι, με το που να τους δω. Να βάλω και το λάδι, Παναγιώτα μου. Ναι, να ζεσταίνεται. Να μας πάρει λίγο ώρα. Έλα, καλό μου Κάζι. Έλα, Ζουκορούα, έρθω από μακριά. Τι να κάνουμε τώρα. Τώρα να δούμε. Που τους κλείουμε, βάλουμε τα τσιλίο στα βρωτά για να μιλήσεις. Εγώ κατάφερα τα να βάλω το λάδι. Να το βάλουμε να ζεσταθεί. Και τώρα να σε παρακολουθήσω εντάλλως τα κλείς. Ένα λεπτό. Να βάλω όλο το λάδι, ναι, Παναγιώτα μου, νομίζω ναι, ναι, χρειάζεται. Είμαστε ok, χρειαζόμαστε κι άλλο. Όχι, εντάξει. Είμαστε εντάξει. Παίρνουμε τον αθό. Κάνουμε το κύλινδρο για να το φορέσει να μπει μέσα. Μπράβο. Χρειάζουμε το λίγο κάτω. Ναι. Και κλείουμε. Τις άκρες του αθού προς τα μέσα. Μπράβο. Τέλεια. Εσένα πιο παραδοσιακό φαγητό σου αρέσει? Γενικά αρέσει και η κυπριακή κουζίνα. Είμαι λάτρης της κυπριακής κουζίνας, οπότε είναι όλα τα κυπριακά. Όπως και εγώ αρέσει και με κυπριακή κουζίνα. Που τις άλλες κουζίνες δοκιμάζεις. Ναι. Επειδή είσαι και μάγειρας, πρέπει να δοκιμάζεις σίγουρα. Στη σχολή μάθαμε όλες τις κουζίνες. Ναι, ναι. Και κινέζικη, και ιαπωνέζικη, ναι. Ιταλική. Ξέρω να κάνω σου από όλα τα όλες τις κουζίνες. Τι σου άρεσε στην πόλη και θέλεις να επιστρέψεις στο χωριό? Τι σου έλειπε δηλαδή? Τι ήταν εκείνο που λες εγώ θέλω να πάω στον τόπο μου? Έλειπε μου η ησυχία. Α, η ησυχία. Γιατί δεν είναι εύκολο να επιστρέφεις στα χωριά, επειδή δεν έχουμε και τις υποδομές στα πλήστα χωριά, δεν έχουμε μακριά από υπηρεσίες κλπ. Γι' αυτό σου λέω ότι είσαι κάμε να... Σου πω, είναι όλα θέμα όπως μάθεις, ναι, το μακριά είναι σχετικό. Ναι. Μισή ώρα αν είμαστε στην πόλη. Ναι, εντάξει. Πάει στο Λεμεσό και Λάρνακα. Και Λάρνακα, ναι, και 40 λεπτά Λευκοσία. Ναι. Δεν μπορούσα να μείνω κάτω λόγω της φασαρίας. Ναι. Αχώνεσαι στην πόλη. Πολλοί κόσμος, αυτοκίνητα. Ναι. Ενώ στο χωριό είναι ήρεμη ζωή. Mm-hmm. Ό,τι ώρα θες να πάει όπου θέλεις, χωρίς κίνηση. Ναι. Ωραία. Και επειδή είμαστε στην ταβέρνα, είμαστε στην πολυκοσμία, χρειαζόμαστε ναι, τον χρόνο της ησυχίας, τέλεια. Οι πελάτες τι ζητούν, τι είναι το φαΐ που έχει πιο πολλές παραγγελίες, ας πούμε? Είναι οι μεζέδες. Α, οι μεζέδες. Αποκλειστικά για μεζέδες, ναι. Είναι δύσκολο να φτιάξεις τους αθούς.
Θα έβαλε και φέτα με στη γέμιση σου. Θα μπορούσε να βάλει φέτα. Ναι, θα μπορούσε, ναι. Αλλά να αφαιρέσει το χαλούμι γιατί δεν είναι και τα δυο αλμυρά. Ναι. Να μην έρθει πολλά αλμυρά. Και εσύ πάνω έχει και φρέσκα αυγά από το χωριό. Και αυγά, και του αθού. Και του αθού. Χορηγία από του χωριανού. Είχε... Α, χορηγία από του χωριανού. Ευχαριστούμε. Τον κύριο Νικηφόρο και τον Κωστή. Ευχαριστούμε για του αθού. Να είστε καλά. Γιατί είναι και κόπος να κόψεις έναν τους αθούς. Και να πάει και από το πρωί, για... πριν να χαράξει. Ναι, τούτο με τους αθούς που πρέπει να μείνουν ανοιχτοί, αλλιώς θα σου κλείσουν, μετά δυσκολεύκεσαι. Μόνο τηγανητούς μπορεί να τους κάνεις μετά, ναι. Με τα αυγά. Ναι. Πώς τους κάνεις τηγανητούς, εξήπε μας λίγο τη συνταγή. Βάλεις λίγο λάδι, σοτάρεις τους να μαράνουν, ναι. Μετά βάλεις την ντομάτα σου. Αφήνεις έτσι κάνα 5 λεπτό να καταστηθεί και μετά σπάζεις τα αυγά. Ναι. Και ανακατεύεις, δηλαδή, και να τα κάνεις όπως, ναι. Την ομελέτα, αν τα όπως την ομελέτα, όπως τα κολογούθια με τα αυγόν, ναι. Έτσι. Έλα, μην με βασανίζεις, έμπαγε μου. Θες να αρχίσουμε να τηγανίζουμε. Ναι, ναι, να αρχίσουμε να τηγανίζουμε. Και πάμε να θέλουμε να τους κάνουμε γεμιστούς όπως τα κουπέπια. Απλά είναι η ίδια γέμιση με τα κουπέπια. Ναι, γέμιση των κουπέπιων, βάλεις και στους αθούς. Βάλεις τους κυκλικά μέσα στην κατσαρόλα. Και ψήνονται σιγά σιγά. Ναι. Επειδή δεν θέλουν πολύ ώρα, εσύ την γέμιση σου για τα κουπέπια κασανίζεις την πρώτα, ψήνεις την. Ναι, ναι, ναι. Α, και εμείς. Κασανισμένο. Ναι. Μόλις το σβήσεις, βάλεις το ρύζι σου και μισοψήνεται εκείνο που, ναι. Την βραστεί. Τώρα λοιπόν, βλέπουμε το χυλό μας, ναι. Το λεγόμενο σιλάρι, να... Βάλουμε τον αθό μέσα. Αν το δούμε ότι είναι λίγο σφιχτό, μπορούμε να... Βράσε. Βράσε. Αν το δούμε και λίγο σφιχτό. Αραιώνουμε το ακόμα άλλη μπύρ. Αν δούμε ότι είναι χαμνό, βάλουμε λίγο αλεύρι. Βάλουμε λίγο αλεύρι, τόσο απλά. Χρησιμοποιούμε την μπύρα αντί νερό για να είναι πιο crunchy. Εντάξει, θα μπορούσε να βάλεις ανθρακούχο νερό. Η μπύρα διάγει μια ιδιαίτερη γεύση μέσα. Ναι. Το σιλάρι είναι παρόμοιο με τούτο που κάνουν στα fish and chips. Λέει ο παράγωγος που του αρέσκουν. Μπύρα. Μπορεί. Ναι, μπορεί. Απλά βάλουμε γεύση να λύνουμε εμείς, γιατί, ναι. Ήδη έχουμε μέσα στη γέμιση μας. Ναι. Ωχ, μουσκομυρίζει. Πρέπει να είστε δαμένα να δείτε τα ωραία που μυρίζουν. Είναι τέλειοι. Και σε όλο κανένα θόνος που να διανύσεις, γιατί είμαστε και πολύ δαμέ. Ναι. Και... την άλλη φορά που να έρθεις, είναι μόνο να μας μαϊρεψείς. Ό,τι θέλετε. Ότι... ό,τι χωριάτικο, να επιθυμίσετε. Στο χωριό είναι να βρίσκει και φρέσκα προϊόντα, αυθεντικά προϊόντα, ενώ είναι φρέσκα, πάνε, κόφκουν τα, φέρνουν τα... Ναι. Ολόησα από το, ναι. Χωράφι στο... Ναι, ναι, στην κατανάλωση. Ναι. Έτσι. Ξέρετε και τους βαβάτσινους πάνω. Ναι, εντάξει, τώρα τελειώσα πώς δεν είναι, τον Ιούνι. Μάιν Ιούνι. Μάιν Ιούνι. Ναι. Ναι. Όταν μια χαρά. Χιονίζει στο χωριό τώρα το χειμώνα, έχετε, ναι, ναι. Έτσι ωραίο σκηνικό. Το υψόμετρο μας κάνει για χιόνια, ναι. Ναι. Λίγο φασαρία για μας η αλήθεια, αλλά... Πέμες έτσι, αν έρθουμε πάνω στη Βαβατσινιά, τι μπορούμε να δούμε, πού είναι να μας πάρεις, τι θα μας έδειχνες. Να φάμε στην ταβέρνα και μετά φύγουμε στο γύρο, πού να πάμε. Έχουμε ωραία μονοπάτια της φύσης. Ναι. Έχουμε έναν παγιόν από σταχτήρα στο χωριό. Να σας δείξουμε την εκκλησία μας στην Παγιά της Παναγίας που είναι προστατευόμενη από την UNESCO. Μετά είναι η άλλη εκκλησία του Αγιόρκη που είναι στο κέντρο του χωριού Κινή. Εντάξει, είναι οι πλατές που έκαναμε κάτω τώρα στον ποταμό. Είναι ωραία γραφικά από δρομάκια για μένα. Και να περπατήσουμε, ρε παιδί μου, μες στα γραφικά τα σοκάκια και να δώσουμε το γύρο μας, να πάμε, να, πώς να σου πω, να πιάμε οξυγόνο, καθαρόν αέρα. Καθαρόν αέρα. Ναι. Έχει κάποιο παραδοσιακό έδεσμα η Βαβατσινιά, δηλαδή που μπορείς να πεις τοπικό προϊόν. Ναι, οι ζαμπούσες. Α, οι ζαμπούσες, θα σου το έλεγα, ήταν μια φορά, ναι. Με το μάραθον, ναι. Με το μάραθον, το ρύζι, τη ζάχαρη, ναι. Και τηγανίζουμε τα και μετά πασπαλίζουμε τα με ζάχαρη να άχνη. Ναι. Τούτον έκαναν το πολλά παγιά.
οι άνθρωποι που πηγαίναν ειδικά στις Αιγαίες, στα χωράφια από το πρωί ως τη νύχτα, κράταν τους. Έτρωναν με το πράγμα και κράταν τους όλη μέρα. Ναι. Ήταν και το ρύζι, ήταν χορταστικό. Ναι. Κάνετε τώρα τζαμπούσες. Αλλά νομίζω το μες το Φεβράρι να θυμίζει. Ναι, να κάνουμε τώρα στα μνημόσυνα σε καμιά γιορτή, ξέρω εγώ, που επειδή έχει πολύ κόσμο που δεν το τρώει, είναι ιδιαίτερη γεύση του μαραθού. Ναι. Πέμου, τώρα εσύ να φέρεις μνημόσυνα. Είχαμε ένα δυναμία πέρσι, εσύ να φέρναμε τα συχνά με την αγγελική του στυλ, ότι κάνεις τυρόπιτες, κάνεις ελιωτές, κάνεις... Ας πούμε, πέμου εσύ τι θα... τι κάνεις, ας πούμε, τι... Εμείς κάνουμε τις ζαμπούσες, κάνουμε τα χινόπιτες, υγειόπιτα, χαλουμόπιτα. Ναι, από τούτσι. Ναι, πουρέκια. Α, ναι, πουρέκια. Γενικά και τα μνημόσυνα πάρτι. Ναι, ναι, κάνεις ένα σωρό πράγματα. Ναι. Λοιπόν, θέλουν λίγη ώρα να σου ρωτήσουν. Θα σου φέρω ένα σου ρωτήρι να τα βγάλουμε μέσα. Α, να βάλουμε χαρτί, τέλεια. Είστε προετοιμασμένοι. Ποιος τα ούλα έτοιμα, είσαι ειδική. Ναι. Και μετά μας μείνουν αθείο φτσερί, μπορούμε να σκάμε τηγανιτούς. Α, γι' αυτό εγώ ξεκίνησα και κάνω. Και να βάλουμε μέλι και κανέλα. Α, μέλι και κανέλα. Και είναι σαν γλυκό. Ναι. Πρέπει να δούμε, είσαι παντρεμένη, είσαι ελεύθερη ή να μπει είσαι. Είμαι αραγωνιασμένη. Α, τε. Η ώρα είναι καλή, καλό. Να κάνουμε στον γάμο, να κάνουμε τα παστίτσια μόνες μας, ξά. Ο σύζυγος πότε δεν είναι, από το χωριό. Πουλάρνακα. Και πήρε στο χωριό. Ήταν η συμφωνία μας. Α, Παναγία μου. Και πώς του φάνηκε το χωριό. Μου άρεσε του πολλά γιατί είναι και κυνηγός. Α, και πάει στο κοινί του. Ναι. Ναι, ναι. Μπράβο. Και η δουλειά του πού είναι. Ναι. Τώρα δουλεύει μαζί μας γιατί αρέσει και του και η δουλειά μας. Μπράβο. Δες, στον καλά σου φευκεί που εκεί πάνω. Μια χαρά. Είδες. Μια χαρά. Τώρα περιμένω. Να δοκιμάσω τα δούλα που να κάνουν κρασ-κρασ. Ναι. Σε λίγο είναι έτοιμη. Ναι. Να βγάλουμε έτσι μια διανιά και μετά εσύ να συνεχίσεις να διανύσεις, να πάμε διάλειμμα και να έρθουμε να κάνω και εγώ το μαχαλεπίν το λιβανέζικο. Ένα μαχαλεπίν που αρέσει πάρα πολλά και αποφάσισα να το κάνω εμπανεύκολο καταρχάς. Αποφάσισα να το κάνω στην εκπομπή γιατί μια φίλη μου λέει μου αρέσει πάρα πολλά το μαχαλεπίν το λιβανέζικο. Καλά κόρη μου, για να το κάνεις πίσω σου, δύσκολο, μα είναι τα δυσκολία αν έχει. Λέω εντάξει, ενώ κάνω στην εκπομπή, θα τη δεις για να σε το πίσω ότι είναι εύκολο. Ναι, ναι. Έχει λίγο, ζω μου πρέπει να προσέξεις λίγο, είναι η μαστίχα που να βάλεις μέσα, να με βάλεις αρκετή γιατί είναι να πικρίσει. Να πικρίσει. Τούτε είναι η ζω μου πρέπει να προσέξεις. Αλλιώς δεν έχει κανένα μυστικό. Έχει κάποιους που βάλουν πιο λίγη κρέμα γάλακτος, πιο πολύ μες στο γάλα. Αλλά είναι ένα πολλά εύκολο. Είναι σαν να κάνεις κρέμα με τον νησαστό βασικά. Ναι. Σαν να κάνεις μαχαλέπι. Ναι. Το κυπριακό. Ναι. Το κυπριακό με ο τριαντάφυλλο. Λοιπόν, εγώ έκανα τους αρσούς. Σχολείων πιένες τα λεύκαρα. Ναι. Α, πιένες τα λεύκαρα. Πολυπιαγωγείο μέχρι λύκειο, λεύκαρα. Πιένες τα λεύκαρα. Ήταν κουραστικό το πρωινό ξύπνημα. Εντάξει. Συνηθάς. Επειδή 10 λεπτά δρόμος είναι. Α, 10 λεπτά. Εμένα η κόρη μου που μιλήσουμε ένα αλλιόν, ήταν και έρχεται δάμε λίγο πιο πάνω από το ρίκ. Η ώρα 6 και 10 που θα έρθει το σπίτι. Για να έρθει... Σαν τώρα ο αδερφός μου που πάει τεχνική Λάρνακα, η ώρα 5.30 που ξεκινά. Ναι, ναι. Γιατί... Υπάρχουν συγκοινωνίες. Ναι, τα λεωφορεία. Μια χαρά. Λοιπόν, θέλουμε ακόμα λίγο να ρωτήσει. Θες να μας ξαναπείς ήταν που έκαμαμε. Δεν μας λέω για τους αθούς, μαζεύουμε τους αθούς. Μαζεύουμε τους αθούς το πρωί. Μπράβο. Για να τους διατηρήσουμε ανοιχτούς, βάλουμε τον ένα μέσα στον άλλον και μετά ψυγείο. Και εσύ αναφέρα στους τιμόνες που μέσα είπες, μόνο τα φιλούθηκε από έξω. Μόνο τα φύλλα τα πράσινα έξω και τον ουράκι που κάτω. Okay. Μετά κάνουμε την γέμιση μας, τρίφουμε το χαλούμι, γιώνουμε την αναρή, βάλουμε το ασπράδι να βγω, λίγο αλάτι, ρίγανη και το κουκουνάρι. Ναι. Σμείουμε τον αγινή έναν. Και μετά γεμώνουμε τους αθούς, κάνουμε το χυλάρι μας με την πύρα, το αλεύρι. Αλεύρι, τι αλεύρι με βάλες? Χωριάτικο. Α, χωριάτικο, ναι. Εντάξει. Το ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένας χυλός, μετά γεμίζουμε τους αθούς και τους βάλουμε στο χυλάρι και τηγάνισμα. Τέλεια. Άρα, να πάμε σε ένα διάλειμμα, ώσπου να βγάλεις... τους είναι έτοιμοι. Έτοιμοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλοι μου, ώσπου να βγάλουμε τους αθούς.
Να βάλουμε ένα άλλη διάνοια να ψήνεται, γιατί είμαστε πολύ στο στούντιο. Να δοκιμάσουμε και κανένα, εμείς που είμαστε τυχεροί. Και ερχόμαστε πίσω για νέες συνταγές. Για τις υπόλοιπες συνταγές, μάλλον, ο Ινές. Εμείς ευκάλαμε, δοκιμάσαμε, είναι πάρα πολλά ωραία, είναι τραγανή, εν τέλει Παναγιώτα μου. Διά σου το τραγανότητα μου μέσα, το ζουμερό μου μέσα από τα τυριά, εξαιρετικά. Λοιπόν, και τώρα είναι να τελειώσουμε τούτους που κάναμε γεμιστούς. Ναι, και άμα μετά μας μείνει χυλός, προσθέτουμε λίγη κανέλα μέσα. Α, μέσα στο χυλό λίγη κανέλα. Ναι. Βάλουμε μέσα. Άρα να κάνουμε και γλυκούς. Θα τους χωρίσω τούτους. Ξέρω ότι είσαι και μέλος στο Σύλλογο Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακα, άρα είσαι ενεργή στην τοπική κοινωνία. Ναι, προσπαθούμε να βοηθούμε την Υπαίθρο μας, να κρατηθούν τα ορεινά. Ναι. Μαζί κάνουν και ωραία σεμινάρια, διαλέξεις, προχωρούν το. Βοηθούν τις τοπικές επιχειρήσεις. Διάφορες εκδηλώσεις για την κουλτούρα. Για ένα κόσμο είναι δυνατό. Δραστήρια, όλες οι κοπέλες του συλλόγου, εγώ τις ξέρω. Συνεργαστήκαμε και αρκετές φορές. Και όποτε πάεις, ρε παιδί μου, νιώθεις την τη φιλοξενία του χωριού. Είναι πολύ σημαντικό. Ενώ στην πόλη είμαστε λίγο χαμένοι, ο καθένας στη ρουτίνα του, στην καθημερινότητα του. Ενώ στα χωριά διαφορετική νοοτροπία. Δεν είναι σε διαφορετικά με τον άλλο. Το, λοιπόν, να πάω και εγώ να ξεκινήσω το μαχαλεπίν το λιβανέζικο, να πούμε τη συνταγή. Και εσύ παράλληλα να τελειώσεις τους γεμιστούς και να ξεκινήσουμε τους άλλους. Ναι. Οπότε θα κάνουμε ωραίο πάρτι σήμερα. Το, λοιπόν, για το μαχαλεπίν λιβανέζικο θα χρειαστούμε για την κρέμα 5 φλιντζάνια γάλα, 2 φλιντζάνια κρέμα γάλακτος, μισό φλιντζάνι ζάχαρη, 9 κουταλιές καλά γεμάτες νησεστέ ή κοφλάουερ, 5-6 κόκκους μαστίχα ή αν δεν έχουμε κόκκους μπορούμε να βάλουμε έναν κουταλάκι κοφτό σε σκόνη και 2 φακελάκια βανίλια. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 1,5 φλιντζάνι ζάχαρη, 1,5 φλιντζάνι νερό, 3 κουταλιές αυθόνερο. Για την επικάλυψη θα χρειαστούμε μισό φλιντζάνι φιστίκια υγιεινής, τα χαλεπιανά δηλαδή, χοντροκοπανισμένα. Τούτη είναι η διαδικασία μας. Εγώ να ξεκινήσω πρώτα να κάνουμε τα χαλεπιανά μας να τα λέσουμε. Έτσι λίγο χοντροαλεσμένα. Εμένα λίγο παραπάνω που μισό φλιντζάνι. Γιατί έβαλα όλο το σακουλάκι. Βρίσκεις στις αγορές και 90 γραμμάρια ή 100. Δεν πειράζει. Ό,τι και αν είναι. Η Παναγιώτα έμιλα. Είναι αφοσιωμένη στη δουλειά της. Ναι. Τέλειωσα τώρα με τους γεμιστούς. Okay. Αρχίσουμε τους γλυκούς. Να ξεκινήσουμε τους άλλους. Όπως είναι ο αυτός έτσι, ναι. Απλά βάλουμε το στο χυλό. Ναι. Και τηγανίζουμε. Τηγανίζουμε. Τόσο απλά. Το, λοιπόν, κάνουμε και γλυκούς τώρα να πούμε στον κόσμο ότι κάνουμε και γλυκούς. Βάλαμε απλά μέσα στο χυλό μας που ήδη είχαμε 1,5 φλιντζάνι αλεύρι, 1,5 φλιντζάνι μπύρα, βάλαμε λίγο αλάτι, βάλαμε λίγη κανέλα και βάλουμε τους αυτούς μέσα στο χυλό. Ναι. Και μετά θα τους σερβίρουμε με μέλι. Με μέλι, ναι. Με μέλι, ναι. Εντάξει. Τώρα, πριν να το κάνω τούτο, να μεταφέρω τους, για να σε διευκολύνω, να μεταφέρω τους αυτούς. Είδες, τόσο ωραία. Τόσο ωραία να τα απλώσουμε εδώ. Εσύ, Παναγιώτα μου, κάνεις το μαχαλεπίν το λιβανέζικο? Ναι, κάνουμε το. Κάνεις κάτι παραλλαγή? Αλλά για σπίτι, νοή, για την ταβέρνα. Κάνεις καμιά παραλλαγή, είναι σχεδόν το ίδιο? Το βάλω κατεΐφιν που κάτω. Α, βάλεις κατεΐφιν και ψήνεις το που κάτω. Ναι. Βάλεις το με λίγο βούτυρο. Με λίγο βούτυρο, έτσι να ροδίσει και μετά βάλω την κρέμα που πάνω. Ναι. Το, λοιπόν, να φέρω και μια, χρειαζόμαστε πολλά. Το, λοιπόν, θα βάλουμε τα 4 φλιντζάνια γάλα να βράσει.
Για να μετά η διαδικασία μας πιο εύκολη, να μην θέλουμε να ανακατεύουμε, να ανακατεύουμε, να ανακατεύουμε. Λοιπόν, θα βάλουμε το γάλα. Το υπόλοιπο γάλα, δηλαδή ένα φλιτζάνι, να το βάλουμε μέσα στον μπολ μας. Θα βάλουμε και την κρέμα γάλακτος να βράζει. Τούτο κάνουμε για να κερδίσουμε χρόνο, γιατί δεν χρειάζεται να είσαι πολύ ώρα να ανακατεύεις. Λοιπόν, 9 κουταλιές καλά γεμάτες κοφλάουαρ ή νησαστό, νησεστέ που λέμε. Θέλουμε τις έτσι καλά γεμάτες, να γεμάτες έτσι. Δηλαδή, εγώ μέτρησα τον και ένα φλιτζάνι και μια κουταλιά. Το κοφλάουαρ μας, θέλουμε το, έβαλα 2 κουταλιές παραπάνω από τα υγρά στοιχεία, γιατί θέλουμε το να έχει, να μπορείς να το σερβίρεις, να κόφκεται να το σερβίρεις. Ναι. Τούτη κρέμα. Οπότε θα βάλω και το μισό φλιτζάνι ζάχαρη. Ναι, ακούς. Λοιπόν, θα βάλουμε την μαστίχα σε ένα μπλεντεράκι, 6 κόκκους μαστίχα. Η κόκκι μαστίχα θέλω τους να είναι έτσι λίγο μεγάλους. Αν έχει μικρούς που είναι τέλεια μικρή, πιάστε παραπάνω, πιάστε 4-5 μικρούς κόκκους για να κάνετε ένα μεγάλο. Θέλουμε να το έχουμε τούτο. Λοιπόν, θα βάλω και λίγη ζάχαρη. Κανονικά πρέπει να αφήσω από το μισό φλιτζάνι ζάχαρη, αλλά δεν πειράζει, να πιάσω από το σιρόπι. Και να τα αλέσουμε. Βάλουμε τη ζάχαρη για να το βοηθήσουμε να αλεστεί. Ένα λεπτό. Η αρχή μας είναι έτοιμη, κοπά. Ατς. Τέλεια. Μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου. Τι είναι το κρασ-κρασ που κάνουμε του διαφή. Λοιπόν. Αλέσαμε και την μαστίχα μας. Είπαμε, αν δεν έχουμε αλεσμένη μαστίχα, να βάλουμε ένα κοφτό κουταλάκι σε σκόνη. Λοιπόν, τώρα να το ανακατέψω να διαλυθεί. Το άλλο κρατά το Παναγιώτα. Γέλασε μου. Θέλεις το δω. Θέλεις το δω. Να τα καταφέρω, να μην τα καταφέρω. Γαλάτια είναι πάνω στο στούντιο και λέει πιάμε κουτάλι. Έφτιαξαν τον Μενελαόν η γαλάτια και κάνει εκείνη την παραγωγή. Προτιμώ σε γαλάτια μου η αλήθεια να λέγεται. Δεν ακούει τη φωνή σου τίποτε. Λοιπόν. Το μόνο που θέλουμε είναι να διαλύσουμε όλα τα υλικά μαζί. Τη βανίλια να αφήνω την επειδή σε φακελάκι. Αφήνω την και βάλω την τέλεια στο τέλος. Ανακατέψουμε και λίγο. Αλλά δεν το νομίζω να... Λοιπόν, Παναγιώτα, με μου λαλείς τίποτε, είσαι πολλά σοβαρή. Τι συμβαίνει? Τι θέλει να σου πω? Να μου πεις... Πες μου ό,τι θέλεις. Εγώ θέλω να πούμε για συνταγές. Πώς εμπνέσαι για μια συνταγή? Τι είναι εκείνο που να σε εμπνεύσει? Σκευάζεις, βλέπεις? Σκευάζω, βλέπω διάφορα βίντεο, στην τηλεόραση. Αλλά η μαγειρική θέλει φαντασία. Ναι. Αν έχεις λίγα υλικά, βάλεις τη φαντασία σου, αυτοσχεδιάζεις μόνος σου. Ενώ για την ζαχαροπλαστική χρειάζεται πάντα συνταγή. Ναι. Πρέπει να ξέρεις τις αναλογίες, να είσαι πιστής στις αναλογίες. Έχει κανένα ξεχασμένο φαΐ που πιστεύεις ότι, ρε παιδί μου, ο κόσμος πλέον είναι το πολλοκάμνη? Που καμιά γιαγιά, που καμιά θεία. Η γιαγιά μου έκανε πολλά το μουρκούρι με τα σταφυδάκια. Α, έτσι μόνο σκέτσο δηλαδή? Ναι, ναι, άσπρο μουρκούρι και σταφυδάκια μέσα. Ναι, που το συνόδευκε το φαΐ, ας πούμε, έτσι, συνόδευκε κάποιο φαΐ. Ναι, είμαι κεφτέδες, είμαι, αν και ήταν γλυκές οι σταφίδες μέσα, πήγαινε με τους κεφτέδες. Έβαλαν και κρεμμύδι δηλαδή? Όχι, όχι. Σκέτσο, απλά εσωτάρεις και με το ελαιόλαδο, τις σταφίδες εφουσκόνα και βάλαν τις μέσα. Είδες, είναι τα ωραία. Έκαμε μας πάλι το ρίφιν, το γιαχνί με το ρύζι. Ναι. Το βάλει το μέσα στη σάλτσα το ρύζι και ψήνε τον για μένα. Βρίσκαν εύκολους τρόπους με υλικά που είχαν οι γονείς μας. Και φαγιά που πλέον δεν τα πολλοκάμνουμε. Ας πούμε τούτον τώρα το ρίφιν που είπες με το ρύζι, δεν το ξαναείδα. Μπορεί να κάνεις ρύφι με την πατάτα, ας πούμε, μπορείς να κάνεις καπαμά, μπορείς να κάνεις... Με πατάτα, με το κολοκάσι, με το... Ναι, αρίζει, ωραία.
σχεδόν είναι έτοιμη για ζύμη. Είδες εύκολο, εύκολο. Και τούτον κάνει, μπορείς να το παρουσιάσεις και σε έναν τραπέζι, ρε παιδί μου, αλλά μπορείς να το παρουσιάσεις και με κανέναν ούζο, με κανέναν... Ναι, τσίμπτυμα με το ποτό. Ναι, τη ζυμανία σου. Το λοιπόν, εκτός που το... που την κρέμα, το μαχαλεπίν το λιβανέζικο, σερβίρουμε το και με σιρόπι. Εγώ θα το βάλω τώρα να γίνεται, γιατί έχουμε όλα τα μάτια ανοιχτά. Αλλά να χρειαστούμε 1,5 φλιντζάνι ζάχαρη, 1,5 φλιντζάνι νερό και 3 κουταλιές αθώνερο. Βάλουμε το πάνω να ζεσταθεί, άμα το δούμε και κοχλάσει, να το χαμηλώσουμε τη φωτιά και να το ψήσουμε για 7-8 λεπτά, δεν θέλει παραπάνω. Λοιπόν, επιστρέψαμε, Παναγιώτα μου. Εσύ βγάλεις τον τελευταίο αυτό. Τον τελευταίο αυτό. Μπράβο. Είπαμε ότι τούτη εν τούτη που τη ανήσαμε απλά μες στο κουρκούτι. Ναι, με την που κανέλα. Είσαι η αναλογία, ρε παιδί μου, θες να κάνεις. Είσαι η αναλογία αναλεύρι, είσαι η αναλογία μπύρα, λίγο αλάτι και κανελούδα μέσα. Και κανέλα, ναι. Και τώρα να βάλεις που πάνω μέλι. Ναι. Έτσι να μας γλυκάνεις λίγο. Και τούτο σερβίρεις το σαν επιδόρπιο. Ναι, τούτο είναι επιδόρπιο. Ναι. Τέλεια. Α, έτσι και το μελούδι, ό,τι πρέπει. Λοιπόν, εγώ ανακατεύω το γάλα μαζί με την κρέμα γάλακτος έτσι λίγο για να... Σου τα βάλω και τα δυο δίπλα-δίπλα με νελά μου, θέλεις τα δίπλα-δίπλα. Έλα τα μένα, τα πιάνεις έτσι όμορφα. Τέλεια. Βάλω και το... Τέλεια. Φαίνονται και οι κανονικοί. Και μείναν οι ομοί. Αφήκαμε και λίους. Το λοιπόν, θα πούμε για το μαχαλεπί να κάνουμε έτσι ένα φρεσκάρισμα. Για την κρέμα είναι να χρειαστούμε 5 φλιντζάνια γάλα, 2 φλιντζάνια κρέμα γάλακτος, μισό φλιντζάνι ζάχαρη, 9 κουταλιές καλά γεμάτες. Θέλουμε τις καλά γεμάτες νησαστών ή κοφλάουαρ, ό,τι έχετε στο σπίτι. 5-6 κόκκους μαστίχα, τους οποίους να τους αλέσουμε με λίμπου τη ζάχαρη, ή να βάλουμε ένα κουταλάκι μαστίχα σε σκόνη. Και άμα τα βάλουμε τα υλικά, μάλλον βάλουμε 4 ποτήρια γάλα να βράσει μαζί με την κρέμα γάλακτος και τα υπόλοιπα υλικά εκτός από τη βανίλια βάλουμε τα σε ένα μπολ. Ανακατεύουμε έτσι να διαλυθούν και μόλις βράσει το γάλα μας να το βάλουμε μέσα και στο τέλος θα βάλουμε τα 2 φακελάκια τη βανίλια. Θα το βάλουμε σε ένα μπολ και από πάνω θα το πασπάσουμε, θα αφήσουμε λίγο να κρυώσει και από πάνω θα το βάλουμε τα χαλεπιά, να έτσι χοντρουαλεσμένα. Να δω να φέρω και τον μπολ μου. Α, τούτο που γυρευκάψες. Έχω... Την βρήκα μου, Παναγιώτα, έχω τη στην εκπομπή. Ευτυχώς που έτσακάρει ο άντρας μου τα αρμαρούσκια, γιατί σου να με βγάλει έξω από σπίτι. Ο οποίος έχει την βρήκα σου και κυκλοφορά. Α, και να σου πω και για το σιρόπι. Το σιρόπι είναι ίδια πάλι ποσότητα ζάχαρη με νερό, 1,5 νερό, 1,5 ζάχαρη και 3 κουταλιές αθώνερο. Βάλουμε το πάνω να βράσει, άμα κοχλάσει χαμηλώνουμε το, 7-8 λεπτά και είναι έτοιμο. Τώρα μπορεί να σερβίρεις το μαχαλεπί, να σερβίρεις, να το έχεις το σιρόπι και να βάλει ο καθένας όσο θέλει. Θέλει. Ναι. Τώρα να το βάλω τούτο, το μείγμα μέσα στο γάλα μας και να αρχίσουμε να κατατεύουμε. Ναι. Πάω τα καλά, είναι, δεν έχει κάτι που έκανα λάθος. Όχι, όχι, δεν είχα. Γιατί ήταν η κυρία Μαλούπα προχτές και έκανα μου λίγο. Θύμωνε μου λίγο. Και βάλα την να κοιτάξει αλλού και έκανα τα δικά μου, είναι μόνο να κάνω. Άρα, αν θέλουμε για να διαφοροποιηθούμε από το μαχαλεπί, το συγκεκριμένο τη σκέτσα την κρέμα, μπορούμε να πιάσουμε κατεΐφι, να το ξανίσουμε. Να το ψήσουμε λίγο. Να το βάλουμε βούτυρο. Θέλει το βούτυρο. Ναι, λίγο βούτυρο. Και να το ψήσουμε, νομίζω θέλει κανένα 40 λεπτό έτσι στο φούρνο. Σε χαμηλό φούρνο για να ναι. Μην ρόδισε πολλά. Ναι. Δηλαδή, άμα λες χαμηλό, πόσους βαθμούς. 150. 150. Θα το βάλουμε να ψηθεί. Και δεν του βάλεις τίποτε, ούτε σιρόπι, ούτε τίποτε που πάνω. Όχι, γιατί μπαίνει η κρέμα, πάνω, που βραστεί και πιάνει ήδη μια υγρασία και μετά βάλεις σιρόπι. Ναι. Νομίζω ότι έκαμε μας η γαλάτια πέρσι κάτι έτσι παρόμοιο. Ναι. Κάτι παρόμοιο. Γαλάτια μου έκαμε κάτι παρόμοιο πέρσι. Ναι, ναι. Μπρά. Α, το νηστίσιμο του εκμεκ. Μπράβο. Με το σιμιδάγλι κρέμα. Μπράβο, γαλάτια μου. Ναι, αλλά η Παναγιώτα μαζί μου μπορεί να έρχεται. Εντάξει, θα έρχεται μαζί σου. Έτσι για να εξηγούμαστε, γαλάτια. Ναι. Το λοιπόν, ανακατεύουμε. Κάμνη μας λίγα καμώματα το μάτι, αλλά να τα καταφέρουμε. Να το μεταφέρουμε, δαμέ. Ένα λεπτό. Μην πρόσεχε να μην σε κάψω. Το βάλω, δαμέ.
Ανοίξουμε το άλλο. Να δούμε τι μπορεί να γίνει. Το λοιπόν. Του είπαμε η Παναγιώτα, εμπού τη Βαβατσινιά, επέλεξε να μείνει στη Βαβατσινιά. Είχε δουλέψει σε γνωστό ξενοδοχείο στη Λεμεσό και είχα ακούσει ότι της έκανα καλή πρόταση για να μείνει. Αλλά παρόλα αυτά, προτίμησε να μείνει στο χωριό και δίπλα από την οικογένεια και τούτον αξίζουν τη συγχαρητήρια γιατί πρέπει να προωθούμε, ρε παιδί μου, και την παράδοση και τα χωριά μας να μένουμε για να υπάρχει ζωή. Για να μην διαλυθούν τα χωριά. Ναι, που μένουν οι νέοι. Μια χαρά, άμα έχεις τις υποδομές. Λοιπόν, ανακατεύουμε λίγο μέχρι να αρχίσει να βράζει. Νομίζω ότι ήταν καλή η εισήγησή σου, Παναγιώτα μου. Θέλει δηλαδή φωτιά ναι. Για να δέσει. Πες μου έτσι καμιά συνταγή που τη γιαγιά, που καμιά θεία, που σου είχε κάνει εντύπωση, που... Τα κουπέπια που έκαμε η γιαγιά, ως τώρα καμιά θεία δεν τα έκαμε. Α, ναι, ήταν που είχαν ναι, το διαφορετικό. Ναι. Ήταν πολλά ζούμερα, πολλά ωραία. Ήταν ναι, της γιαγιάς. Ναι. Δεν περιγράφονται, ενώ σε φορέ, δεν τα ξανασυνάντησα. Κοίτα, καμιά φορά είναι οι γεύσεις που μεγαλώνεις, που σου μένουν αποτυπωμένες και μπορείς να τα... μετά να τα έβρεις ή να τα κάνεις. Ναι. Εγώ, ας πούμε, θυμούμαι πάρα πολλά το τρίμ που έκαμε η γιαγιά μου με το γάλα. Κι όσες φορές τσάνε δοκίμασα, ρε παιδί μου, τζίνον που μου έκαμε η γιαγιά μου. Θέλω το τζίνον, ναι. Ας πούμε. Να ζητά κοινή γεύση. Ναι. Ή κάποτε δοκιμάζεις, λες, μπορεί να φάεις ωραία κουπέπια. Είναι ωραία. Αλλά είναι σαν της μάμας σου, ας πούμε. Ναι, να μην είναι ωραία, αλλά όχι αμέ. Ναι. Και εσύ και κάποιος που μέσα στα κουπέπια βάλουν και αρτισά. Ή εγώ μέσα στα κουπέπια μου βάλω δυόσμο. Και έπιασε με μια κυρία μια φορά και είπε «Μόη μάνα μου, μέσα στα κουπέπια βάλεις δυόσμο, ούτε μέσα στα μακαρόνια του φούρνου». Εξαρτάται κάθε μια με εκείνο που έμαθε και τις γεύσεις που ξέρει. Έτσι είναι. Λοιπόν, σε λίγο να αρχίζει να βράζει το γάλα μας. Να σου ανακατώνω να κάνεις το σιρόπι. Το σιρόπι δεν θα το βάλω πάνω, έφερα ήδη έτοιμο. Τώρα να φέρουμε και μπροστά το μαχαλεπί μου έτσι να το δεις. Νομίζω ότι θέλει και συνέχεια ανακάτημα. Λοιπόν, να φέρω και εγώ το δικό μου, να το βάλω μπροστά. Έτσι. Είδες. Και πίστεψες μου ότι είναι μπρίκα μου, γιατί τούτο είναι γαλαζούδι, τούτο είναι ροζούδι. Οπότε, ναι. Το σιρόπι είναι το. Είπα σας, θα το βάλω τώρα να γίνεται, αλλά η διαδικασία είναι τούτη. 1,5 φλιντζάνι ζάχαρη, 1,5 φλιντζάνι νερό, 3 κουταλιές αθό νερό, που τους αθούς κυτρομιλιάς να δείτε πάνω που γράφει. Τι άλλο, να σου βάλω και το... Εν και αρχίσε ακόμα, αλλά νομίζω να αρχίσει σε λίγο. Πού είναι να πάει. Ώσπου να σερβίρω ένα κομμάτι, να σου βάλω και τι είναι. Γιατί δεν ξέρεις, λόγω χρόνου κάποτε μπορεί να ξεχάσουμε κανέναν υλικό. Η γαλάτια που εμπάνω, νομίζω είπε στον αέρα ρε γαλάτια μου, ήταν που γίνε στην πρώτη εκπομπή που ξεχάσες να βάλεις ζάχαρη μες στη σοκολατίνα. Εγώ πέρσι έπαθα με μια ποτουντίν ομελέτα κέικ που την βάλα ψηθεί στο φούρνο, που την έκανα χίλιες φορές και δεν έφυγαινε εκείνη που έφερα από σπίτι και τελικά περιμένανε την τούτη που ήταν δαμένα ψηθεί. Να ψηθεί αυγή. Να, και ο Μενέλαος λέει στην πρώτη εκπομπή φέτος ξέχασα να ξεκινήσω να μιλώ. Είναι ως πρέπει να πιάμε την πρώτη γκριάδα, Μενέλαε μου, έτσι είναι το θέμα. Κατάλαβες, έρχεσαι εδώ με αγχωμένος. Φυσικά η Παναγιώτα σήμερα είναι αγχωμένη. Μια χαρά ήρθε. Εγώ γαλάτια βάλω από το που είναι αρχήν, αλλά η γαλάτια λέει ότι το... Εντάξει, γαλάτια μου, θα το πω. Αφού το έκαμε σε εσύ την παρατήρηση, θα το πω. Το αθώ νερό η γαλάτια λέει να το βάλουμε στο τέλος για να μην χάσει την μυρωθιά του. Αν πιάσεις αυτό νερό καλό ή κάνεις το μόνο σου στο σπίτι. Το λοιπόν. Κάτι φωνάζουν πάνω, έτσι πολύ ακούω. Φτυχώς που τους ακούεις. Το λοιπόν, το κομμάτι μας, να το βάλουμε και λίγο έτσι. Και θα βάλουμε και λίγο σιροπούι, έτσι να τρέξει. Λοιπόν, να βάλω ένα κομμάτι, θα κάνουμε ένα ανταλλαγή τώρα. Όχι, να δοκιμάσω και εγώ λίγο από τούτο, γιατί πάντα δοκιμάζω, η αλήθεια να λέγεται. Λοιπόν, ας βάλω και λίγο σιροπούι. Να βάλεις, ναι. Ναι. Μανία, ρε παιδί μου, που έχει τούτος ο άνθρωπος, δηλαδή, με τις κόλλες φύρω, τις κόλλες φύρω, τις κόλλες. Φύρω. 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 Λοιπόν,
Θα κάνουμε έναν ανταλλαγή, ένα λεπτό. Το μαζέρνει σήμερα. Δεν ήταν καλή η μέρα από την ώρα που... Είναι αυτομένο. Ναι, είναι αυτομένο. Άι στο να βράσει, πού να πάει. Θέλω να δοκιμάσουμε. Δεν ξέρω γιατί μας κάνει έτσι. Ίσως επειδή δουλέψαμε το πολλά και θέλει λίγη ώρα μετά να κάνουμε να κατέβουμε μέχρι να πήξει. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε. Δοκιμάσουμε. Κάνουμε έναν ανταλλαγή. Αλλά θέλεις, μπορείς να δοκιμάσεις και εσύ αθούς. Και μετά να δοκιμάσουμε το. Έλα. Εγώ να φάω έναν αλμυρό. Έφαγε πριν, ήταν πολλά ωραία. Να φάω και ένα και μετά. Στην υγεία σας, φίλοι μου. Κόντε το κράντς. Ακούς το σιγάρο. Τέλειο. Και το μαχαλεμπί. Πολλά ωραίο. Ευχαριστώ. Πακά η μαστίχα. Εγκαλόντο, η μαστίχα είναι εντάξει. Ναι. Γιατί είχα έννοια, γιατί πάντα άμα βάλεις την παραπάνω μαστίχα μπικρίζει. Όχι, για που πρέπει. Γαλάτια με έλα κάτω να φάεις, είναι πάρα πολλά ωραία. Α, και πάντου και τα πινόλια. Ναι. Κάμε μου λέω στην αρχή, λέω πινόλια. Έχεις το τραγανό, έχεις το γλυκί, την που μέσα τη γέμιση της αναρής, αλλά διάσου και το χαλουμιλίον η αλμυράδα. Είδες μέσα που μαλακώνει ο άνθρωπος που μέσα και χρειάζεται την αυχή. Ναι. Με λένε μόνο να φάω και ένα μέο μέλι, δικαιούμαι, ναι. Μπράβο ρε Παναγιώτα. Παναγιώτα, εσύ και γίνεται κρέμας. Και τούτος είναι πολύ ωραίος. Και πάει του κανέλα απίστευτα, εγώ με τις ναι. κανέλας. Πάει του πάρα πολλά. Μπράβο Παναγιώτα μου. Και τούτος μπορούμε να σας βρούμε και στην ταβέρνα σας. Κάνετε τούτος. Τους κάνουμε, γιατί είναι λίγες οι ποσότητες που βγάλουν. Ναι. Εξαιρετικά και τα δυο. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Τούτον έκαμε βαλιά νούμερα το μάτι μας σήμερα. Η διαδικασία που κάνουμε είναι ανακατεύουμε μέχρι να πήξει. Να το βάλουμε μέσα στο ταψί μας, ό,τι ταψί έχουμε. Να το αφήσουμε λίγο να κρυώσει. Να το πασπαλίσουμε που πάνω με τα χαλεπιανά. Τούτη είναι η διαδικασία. Και γι' αυτό βάλουμε λίγο παραπάνω κοφλάουαρ ή νυσιαστό. Επειδή θέλεις να το κόψεις. Θέλουμε το να μπηχτώ. Ναι, να μην είναι τύπου να το πιάνεις κρέμα με το κουτάλι. Τελειώσαμε με ένα λαϊμό. Όχι, αν θέλει μπορούμε να περιμένουμε το κρέμα να τελειώσει. Το λοιπόν, Παναγιώτα, που πέμε τι θα μα μαγειρέψει την επόμενη φορά, να σε κλείσουμε από τα τώρα για να μην μα φύγει. Κάτι παραδοσιακό φανταζούμε, ναι. Να μην σε βάλουμε να κάνει κανένα κινέζικο που κάνει γαλάτια και πελάρε. Όχι, έκαμε κάτι πιο σοβαρό. Να κάνουμε το ρύφι με το. Με το ρύζι. Με το ρύζι. Α, είδε, σε κλείσαμε. Την Άρα κάνει. Την επόμενη φορά. Όχι, κάνε το μες στην κατσαρόλα. Μες στην κατσαρόλα, ναι. Δηλαδή τηγανίζεις κρεμμύδι. Κρεμμύδι το κρέας σου μέχρι να μισοψηθεί. Ναι. Μετά βάλεις τη σάλτσα ντομάτας, τον πορτό ντομάτας. Αφήνεις τα έτσι να καταστηθούν. Βάλεις και λες φρέσκες ντομάτες τριμμένες. Να καταστηθεί καλά η ντομάτα. Βάλεις το νερό δηλαδή να ψηθεί μέσα. Όχι, βάλεις τις ντομάτες σου τις φρέσκες και έχουν ήδη πολύ υγρασία μέσα και υγρό. Αφήνεις τα καταστηθούν και βάλεις το ρύζι σου. Και αν είσαι έτσι σιγά σιγά να ψηθεί. Ούτε είναι η διαδικασία. Οπότε, εντάξει. Οπότε, αυτά είχαμε για σήμερα. Τέλειους αθούς γεμιστούς με τυριά, γλυκούς με κανέλα μέλι και μαχαλεπί λιβανέζικο με σιροπούδι. Να περνάτε καλά. Παναγιώτα, με ευχαριστώ σε πάρα πολλά. Χαιρετίσματα στο χωριό. Ευχαριστούμε τους χωριανούς για τους αθούς. Γεια σας, φίλοι μου. Να περνάτε τέλεια. Την αγάπη μου. Γεια σας.